Είναι δυνατόν δυόμισι μήνες τώρα να είμαστε πού, στην πείνα. Κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού διαμαρτυρήθηκαν για άλλη μια φορά οι ανεμβολία στη υγειονομική των χανίων που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασία ζητώντα να επιστρέψουν στη δουλειά του. Το πρωί πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του τομέα ΕΚΑΒ Χανιών. Πώ και 7.000 συνάδελφοι είμαι σε αναστολή από 1η Σεπτέμβρη 2021. Όλοι μα δεν νοσούμε, και δεν δικαιούμαστε να εργαστούμε. Δεν μπορούμε να εργαστούμε κατά παρέκκληση πάσης κείμενης νομοθεσίας. Τούτο ισχύει εδώ και δύο μήνες. Τώρα αναμένεται η παράταση τούτου. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, Είμαστε υγιείς, Θέλουμε να το δηλώσουμε. Δεν νοσούμε, ούτε νοσήσαμε, ούτε μεταδώσαμε ποτέ τον ιό COVID. Είμαστε όλοι με τίτλο αντισωμάτων μηδέν, που αποδεικνύει περίτρανα του ότι καμία στιγμή εν ώρα εργασία μα δεν είχαμε νοσήσει. Και θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι άδικο που συμβαίνει μόνο για του υγειονομικού, μόνο για εμά υγειονομικοί κρατώντα πανό και φωνάζοντα συνθήματα εξέφρασαν την αγανάκτησή του, τονίζοντα πω βρέθηκαν στον δρόμο από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα την ώρα που το σύστημα υγεία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Πληρούσαμε θέσει στο Εθνικό Σύστημα Υγεία που ήταν ήδη ανεπαρκεί. Τώρα οι θέσει αυτέ διευρύνονται με την απώλειά μας. Πρέπει να επιστρέψουμε πίσω στην εργασία μας με δύο ράπιτες προς όφελος της υγείας του πληθυσμού και προς δικό μας όφελος γιατί έχουμε καταδικαστεί σε παινία. Οι εμβολιασμένοι και νοσούν και μεταδίδουν. Έχουμε εκατοντάδε παραδείγματα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, συναδέλφου μα εμβολιασμένου, οι οποίοι νοσούν και λόγω του ότι νοσούν κλείνουν μεθ, μεταφέρονται ασθενεί από μεθ σε άλλα νοσοκομεία τα οποία είναι ήδη επιβαρημένα. Λένε ότι το σύστημα υγεία έχει έρθει σε ένα οριακό σημείο, το οποίο το φέρανε οι ίδιοι με τι 7.000 αναστολέ που βγάλανε υποχρεωτικά σε αναστολή. Όλα αυτά είναι αποδείξει ότι οι 7.000 υγειονομικοί είμαστε ισοτηρία ανίδα αυτή τη στιγμή για το τέταρτο κύμα που έχει έρθει για να μπούμε μέσα και να το παλέψουμε. Είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε απλά μια απόφαση του Υπουργού να μα φέρει πίσω. Πάντω δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τι κινητοποιήσει μέχρι να δικαιωθούν. Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε.